Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Αυτό που μας προσφέρει είναι μια επανάληψη της πρότασης Σόιμπλε που απορρίψαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Eurogroup. Τότε θα την απορρίψουμε εκ νέου και θα μεταφέρουμε το ζήτημα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο που κυβερνήσεις θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη των πράξεών τους. Με αυτή τοποθέτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα του χρέους, αφήνοντας ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει το ζήτημα στην Σύνοδο Κορυφής, στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του χρέους. Την αξιοποίηση ενός σημαντικού αριθμού ξεχασμένων ακινήτων που περιλαμβάνονται στο Μητρό Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας αποφάσισε η κυβέρνηση. Με απόφαση του Ευκλήδη Τσακαλώτου συστήνεται ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από 39 μέλη, η οποία και καλείται να πετύχει αυτό το οποίο δεν έχουν καταφέρει όλες οι προηγούμενες προσπάθειες αντίστοιχων ομάδων και επιτροπών. Καθαρίσουν το τοπίο στην ακίνητη περιουσία του δημοσίου και εν συνεχεία να αναδείξουν εκείνες τις περιπτώσεις που είτε μεμονωμένα είτε σε δέσμες μπορούν να φέρουν έσοδα στα ταμεία. Κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα την τελευταία διετία μετά την επιβολή των Capital Controls, διαπιστώνει ο Νίκος Καμπανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Visa για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. Μιλώντας στο insider.gr, ο κ. Καμπανόπουλος τονίζει ότι και μετά την άρση των Capital Controls αναμένεται ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να γυρίζουν την πλάτη στα μετρητά, προτιμώντας το πλαστικό χρήμα και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές λόγω της ευκολίας που παρέχουν. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η αύξηση αποδοχής των καρτών ακόμα και σε μη παραδοσιακά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα στα περίπτερα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ανωδικά κινείται η κλιμαστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσα 799,53 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,30%. Σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για περισσότερες ειδήσεις από το insider.gr.